Καλό μεσημέρι. Δεν μαζεύεται το πράγμα. Βλέπουμε ότι συνεχώς επεκτείνεται. Μπαίνουν και άλλα πράγματα στην διερεύνηση, όπως για παράδειγμα η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση που μας απασχολεί τις τελευταίες 10 ημέρες, Χρήστο. Χθες είδε το φως της δημοσιότητας καταγγελία η οποία έγινε από άτομο το οποίο ήταν κοντά στη Μονή για σεξουαλική παρενόχληση, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος για κατεπανάληψη την τελευταία τριετία από τον ηγούμενο της Μονής Σωσίου Αβακούμ. Να πούμε, Χρήστο, ότι την υπόθεση διερευνά πλέον η αστυνομία, υποδιεύθυνση χειρισμού των ευάλωτων προσώπων. Και να πούμε ότι τους ισχυρισμούς παρέθεσε και με επιστολή του το εν λόγω πρόσωπο, ενώπιον της Ανακριτικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου, και αναμένεται να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Είναι πολλά τα οποία θα τα αναφέρουμε και στη συνέχεια. Προτείνω να πάμε να καλωσορίσουμε σε πρώτη φάση τον θεολόγο του Χριστάκη Ευσταθίου, να πάρουμε τις απόψεις του. Γεια σας, κύριε Ευσταθίου. Γεια σας, κύριε Χρήστο, και στους τηλεθεατές σας. Καταρχάς, πότε επανέρχεται το Συνοδικό Δικαστήριο με τις διαδικασίες? Αυτό είναι ένα όντως ερώτημα, με την έννοια ότι θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του και στην πορεία πιθανόν να αναφύονται και άλλα ζητήματα. Η Ανακριτική Επιτροπή, αυτό το σώμα, και για να δοθεί ένα πόρισμα, να δοθούν και οι μαρτυρίες, τα τεκμήρια, ό,τι υλικό υπάρξει σε αυτή την Ανακριτική Επιτροπή, αλλά κυρίως το πόρισμα της να δοθεί σε αυτό το συνοδικό δικαστήριο, προκειμένου να το σπρώξει για τα περαιτέρω και να ολοκληρώσει τη διαδικασία από άποψη της Εκκλησίας. Κύριε Ευσταθίου, θέλουμε το σχόλιο σας για αυτό που αποκάλυψε και χθες η κρατική τηλεόραση σε σχέση με επιστολές ανάμεσα στο μακαριστό Χρυσόστομο και τον Μητροπολίτη Ισαΐα. Οι επιφυλάξεις και οι υποψίες είχαν ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Ναι, βέβαια, εντάξει, είναι ένα θέμα που δεν θα πω ότι ξεπήγασε τώρα. Υπήρχε από ανέκαθεν έτσι μια... θα το ονόμαζα διαφορετική προσέγγιση σε θέματα ησυχασμού, μοναχισμού, σε σχέση με τον τέος αρχιεπίσκοπο και με άλλους ιεράρχες της Εκκλησίας, αλλά και εκκλησιαστικούς κύκλους κλπ. Αλλά πέραν αυτού, ο ησυχασμός, ο μοναχισμός είναι μια, έτσι θα έλεγα, στην αυθεντική της βέβαια μορφή, κορυφαία έκφραση της ορθόδοξης πνευματικότητας. Από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε ότι υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις και ιδίως στον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, τον πρώτο, τον ακούσαμε πολλές φορές να εκφράζεται, είχε κάποιες επιφυλάξεις ως προς το... δηλαδή το γνήσιο της έκφρασης αυτής για το οποίο μίλησα προηγουμένως. Κύριε Ευσταθίου, γιατί όμως, ότι... τι οδήγησε τον Αρχιεπίσκοπο τότε να απορρίψει πρόταση ως απαράδεκτη για να παρευρεθεί, θα λέγαμε, στον εγκαινιασμό, πώς θα το λέγαμε, ενός ησυχαστηρίου? Ναι, φαίνεται ότι θα είχε τις δικές του πληροφορίες και τις δικές του απόψεις, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσον, ας πούμε, να απηχούσαν τη γενικότερη αντίληψη του σε αυτό που σας είπα, ησυχασμός, μοναχισμός κλπ. Ναι. Είχε κάποιες έτσι προσωπικές απόψεις επί τούτων, ή κατά πόσον περιέπεσαν στην αντίληψη του κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ακριβώς τον έφερναν σε αυτή τη στάση να είναι πολύ επιφυλακτικός και μάλιστα να αντιδρά με τον τρόπο που όλοι ακούσαμε, που όλοι είδαμε να αναγράφεται στη συγκεκριμένη επιστολή. Όσον αφορά στην αντίδραση του Μητροπολίτη Ισαΐα, έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε, την απάντηση που έδωσε εντάξει, σε όλα αυτά? Είχε κάθε δικαίωμα ο Μητροπολίτης Θαμασού να δώσει όχι μόνο δικαίωμα, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να το ένιωθε και έντονα, να δώσει την δική του εξήγηση, διότι σαφώς μετά από μια τέτοια επιστολή από το περιεχόμενο της, έπρεπε να αισθάνεται την ανάγκη να δώσει κάποια εξήγηση, όπως και έπραξε. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και σεξουαλική κακοποίηση στο κάδρο. Καταγγελία τουλάχιστον, δεν έχει αποδειχτεί. Και αυτό το πράγμα έρχεται να προστεθεί σε όλο αυτό το, θα λέγαμε, ντόμινο των εξελίξεων και των κακών ειδήσεων. Ακριβώς, Χρήστο, φαίνεται ότι δεν έχουν τελειωμό και είναι αυτό που φοβάμαι, ότι τελικά θα προκύπτουν και νέα πράγματα, νέα στοιχεία, νέες υποθέσεις που δεν ξέρω και σε πόσο βάθος χρόνου θα μας οδηγήσουν μέχρι να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Ναι. Και ακριβώς πιστεύω ότι είναι ένα ακόμα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει τόσο
η ομάδα της αστυνομίας, όσο και η, σε επίπεδο Ιεράς Συνόδου. Δεν αφήνει αδιάφορη την Ιερά Σύνοδο. Μάλιστα. Δεν, τέτοιου είδους περιστατικά. Ναι, θα πρέπει να οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Ναι. Κύριε Σταθίου, ολοκληρώνοντας, για να σας αποδεσμεύσουμε, και ένα σχόλιο για τις κάμερες, οι οποίες τελικά βρίσκονταν παντού, ακόμα και μέσα στα εξομολογητήρια στην Μονή Αβακούμ. Ξέρετε, οι πιστοί είναι ανάστατοι μετά από αυτή την ιστορία. Υπάρχουν δηλαδή προσωπικές τους μαρτυρίες και εξομολογήσεις, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια άλλων αυτή τη στιγμή. Έτσι φαίνεται. Να μου επιτρέψεις να πω ότι, δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι σε χώρο εξομολόγησης ήταν τοποθετημένες τέτοιου είδους κάμερες. Είναι δηλαδή μια πολύ άθλια κατάσταση. Με συγχωρείς, διότι ακριβώς μιλούμε για εξομολόγηση, απόρριτα εξομολόγησης, και δεν μπορώ να φανταστώ, μακάρι να μην στοιχειοθετηθεί έτσι πράγμα, διότι είναι πολύ θλιβερό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταθίου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πίσω εδώ στο στούντιο στην Ιουλιέτα Μιχαήλ. Λοιπόν, μας απάντησε ο κύριος Ευσταθίου για κάποια πράγματα από αυτά τα οποία ταλανίζουν. Πάμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Να το πάρουμε έτσι από τις κάμερες, Χρήστο, διότι λαμβάνει διαστάσεις το θέμα. Διότι οι δύο αρχιμανδρίτες περνούν στην αντεπίθεση και κάνουν καταγγελία ότι συγκεκριμένα έβαλαν ήχο, επέτρεψαν να εγγράφει το βίντεο κλειστού κυκλώματος και ήχο, και δείχνουν μάλιστα συγκεκριμένο πρόσωπο οι δύο αρχιμανδρίτες και καταγγέλουν τον Μητροπολίτη Ταμασού ότι έβαλε κάποιον άνθρωπο ούτως ώστε να ενεργοποιήσει το σύστημα, να καταγράφει και ήχο. Ναι. Να πούμε ότι το θέμα διερευνά η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναμένεται έτσι εντός των ημερών να έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το θέμα, καθώς είναι παράνομο, όπως φαίνεται, να καταγράφει ήχο το βίντεο κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, και αναμένει και την θέση της αστυνομίας όσον αφορά το ζήτημα. Ναι. Να πούμε ότι οι έρευνες κινούνται μέχρι στιγμής σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι από την αστυνομία, η οποία διερευνά έτσι και τις καταγγελίες του Μητροπολίτη Ταμασού, αλλά και τις καταγγελίες των δύο αρχιμανδρίτων. Χθες να πούμε ότι κλήθηκαν για κατάθεση όσον αφορά το βίντεο το οποίο αποκάλυψε η εκπομπή Πρωτοσέλιδο και αφορά τον ξυλοδαρμό της γυναίκας, ο οποίος διαφαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο, ναι, από τον αρχιμανδρίτη. Βλέπουμε και εικόνες τώρα από το συγκεκριμένο βίντεο, έτσι, το... Ακριβώς. Την εκπομπή, Χρήστο, του ΣΥΓΜΑ, του Πρωτοσέλιδου. Να πούμε ότι κάλεσαν χθες τον αρχιμανδρίτη Πορφύριο, ο οποίος έδινε κατάθεση για μία ώρα, έδωσε τους δικούς του ισχυρισμούς όσον αφορά την υπόθεση. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς η ίδια η γυναίκα δεν ήθελε να προχωρήσει σε καταγγελία και ξεκάθαρισε ότι το θέμα έχει κλείσει για την ίδια και δεν προκύπτει τίποτα προσωπικό μαζί με τον αρχιμανδρίτη. Κλήθηκε επίσης για κατάθεση και ο αρχιμανδρίτης Νεκτάριος, ο οποίος, ναι, δεν ανέφερε τίποτε βοηθητικό προς την έρευνα. Να πούμε ότι το περιεχόμενο των καταθέσεων των δύο μοναχών, ανεξαρτήτως από το περιεχόμενο, θα διαβιβαστεί στην νομική υπηρεσία. Και πάμε τώρα και στις έρευνες, Χρήστο, της Ανακριτικής Επιτροπής. Ναι, διότι παράλληλα με το εκκλησιαστικό, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τρέχει και το ανακριτικό, έτσι, το ποινικό σκέλος. Ακριβώς. Η Ανακριτική Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να καλέσει ενώπιον της τους δύο αρχιμανδρίτες, ούτως ώστε να καταθέσουν για τα όσα ακούμε τις τελευταίες ημέρες. Δεν αποκλείεται μάλιστα και το ενδεχόμενο να ληφθούν καταθέσεις μέσα στην ίδια τη, ναι, Μονή, Χρήστο, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσουν και οι έρευνες. Το πόρισμα, όπως μας είπε και προηγουμένως ο κ. Ευσταθίου, θα παραδοθεί ενώπιον του εξάμελες συνοδικού δικαστηρίου, ούτως ώστε να βγάλει το πόρισμα. Στόχος είναι, αν και δεν διαφαίνεται φως, να ολοκληρωθεί το πόρισμα πριν από το Πάσχα, ούτως ώστε να καθαρίσει έτσι και το τοπίο, αλλά δεν διαφαίνεται. Να πούμε, Χρήστο, ότι χθες τοποθετήθηκε και η Ανακριτική Επιτροπή. Δεν θα προβεί σε οποιασδήποτε δημόσιες τοποθετήσεις, ναι, μέχρι ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Είναι αλήθεια, όταν προσπαθούμε και εμείς να μάθουμε πληροφορίες σε σχέση με το πού βρίσκεται, συναντάμε κλειστές πόρτες και κλειστά παράθυρα για το θέμα. Δεν μας δίνεται πληροφόρηση για την ουσία των ανακρίσεων και της διερεύνησης. Ελπίζουμε τουλάχιστον κάπως να έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Λοιπόν, Ιουλιέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για η σούμα αυτή της υπόθεσης.